Λοιπόν, πάω στο φίλο της εκπομπής στο Παρίσι, τον κύριο Δαβέτα. Καλημέρα, κύριε Δαβέτα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Να πω κάτι αρχικά, γιατί μου το λένε και πολλοί ακροατές. Άρα οι πιο ευγενείς και σικάτοι στις κινητοποιήσεις είναι οι Έλληνες αγρότες, με τις εικόνες που βλέπουμε με τους Γάλλους αγρότες να αδειάζουν κοπριά. Μόνο στο Σεν Ελιζέ δεν έχουν φτάσει ακόμη με την κοπριά. Κάνω λάθος? Γιατί δεν τους άφησαν να πάνε στο Σεν Ελιζέ. Αν πήγαιναν θα έρχναν την περισσότερη κοπριά εκεί. Α, μάλιστα. Τι γίνεται λοιπόν στην πραγματικότητα στην Ευρώπη, γιατί η Γαλλία είναι ένας από τους βασικούς άξονες αυτού του παιχνιδιού? Ό,τι γίνεται στη Γαλλία είναι ο καθρέφτης αυτού του οποίου γίνεται ή θα ακολουθεί στην Ευρώπη. Στη Γαλλία το πρόβλημα λοιπόν είναι, θα έλεγα γενικότερα, στην ευρία έννοια, ταυτοτικό. Αυτό που έχει σχέση με τη γη, η γη έχει να κάνει με την ταυτότητα των ανθρώπων. Η καλλιέργεια της γης έχει να κάνει με την καλλιέργεια της παιδείας. Γι' αυτό και αυτό το θέμα της παιδείας, το θέμα το μεταναστευτικό και το θέμα το αγροτικό έχουν τη λέξη καλλιέργεια μέσα. Και αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την εξέλιξη των πολιτών. Άρα λοιπόν, οι αγρότες, για να καταλάβει ο κόσμος, στη Γαλλία έφτασαν να ζουν με 800 και με 900 ευρώ οι νέοι αγρότες. Κάτι το οποίο είναι πορτοφανές και κάτι το οποίο συχνά λέμε στην Ελλάδα, ναι, αλλά οι Γάλλοι έχουν καλύτερους μισθούς. Σας πληροφορώ λοιπόν, με 800 και 900 ευρώ ζούσαν μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις νέες αγγελίες του Γκαμπριέλ Ατάλ, αλλά ζούσαν με αυτά τα χρήματα. Αλλά ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Για μένα το αγροτικό είναι η συνέχεια των κίτρινων γυλαίκων. Τα κίτρινα γυλαίκα, τα οποία είχαν αρχίσει να εξελίσσονται επί 1,5 χρόνο σε μια δυναμική μακριά από κόμματα, το οποίο άγγιζε το υπαρξιακό πρόβλημα των ανθρώπων σε σχέση με την εξουσία, κάθε μορφής εξουσία, αυτό σταμάτησε λόγω της πανδημίας. Αυτό έπρεπε να ανασυγκροτηθεί και ανασυγκροτήθηκε με αφορμή το αγροτικό, το μεταναστευτικό, το ταυτοτικό γενικότερα και αυτό της παιδείας. Οπότε ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα βρίσκονται απέναντι σε μια μάχη. Έχουμε το φυσικό άνθρωπο και απέναντι του ο τεχνητός άνθρωπος. Ζούμε σε μια σχιζοφρένεια, μια συνεχή μάχη ανάμεσα στον τεχνητό και στον φυσικό άνθρωπο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί με ειρηνικούς όρους. Μιλάμε για πολεμικούς όρους πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Μιλούμε για νέα τροφή, συνθετική, τροφή εργαστηρίου. Μιλάμε για το θέμα των εργατικών χεριών, τα οποία περνούν πλέον, φεύγουν από τα χέρια τους, και μιλούμε για νέα ψηφιακά επαγγέλματα. Μιλούμε για εγκατάλειψη της γης εστίας, της φωλιάς μας, και για τη γέννηση τεχνητών και τεχνικών νομάδων, δηλαδή για ρομποτικούς πολίτες, για ρομποτικούς αγρότες, για ψηφιακούς αγρότες πλέον. Έτσι, μιλάμε για μια νέα τάξη άριζη, η οποία απλά και μόνο έχει ένα μέλλον τεχνοεξοικείωσης, σιγά σιγά. Ξέρετε, κύριε Δαβέτα, επειδή το αγροτικό μπορεί να είναι η επιτομή ή η κορυφή του παγόβουνου του τι συντελείται, ας μιλήσουμε για τον ευρωπαϊκό χώρο, που δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, αλλά όταν την ίδια ώρα οι αγρότες διαδηλώνουν, σήμερα έχουν αποχωρήσει από τις Βρυξέλλες, αλλά διαδηλώνουν αναχώρα και λένε, συνδέουν το ξερίζωμα από τη γη, το πέρασμά του, την πώληση ουσιαστικά με δυσβάστακτους όρους σε μεγάλους αγροδιατροφικούς, βιομηχανικούς, πολυεθνικούς ομίλους. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ότι η περίφημη πράσινη μετάβαση σημαίνει ακριβή μου ενέργεια για μας και φόρους. Τρία, η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, που εσείς λέτε ότι χάρη σε αυτήν υπάρχουμε, εμείς λέμε ότι αυτήν είναι που μας πνίγει, διότι μας μειώνει την παραγωγή. Και την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γραφειοκράτες των Βρυξελών έχουν οδηγίες για ακριδοάλευρα. Καταλαβαίνετε ότι ο αγρότης είναι ο πρώτος που έχει αντίληψη του τι συμβαίνει εδώ. Βεβαίως, έτσι είναι. Προσέξτε, η πράσινη ανάπτυξη, όσο και αν το περιβάλλον είναι κάτι το οποίο υποτίθεται πρέπει να το προσέχουμε, είναι και ένα άλοθη για να μπορέσουν να περάσουν τις νέες διατροφικές λειτουργίες και όλα αυτά τα στοιχεία στα πλαίσια του τεχνητού ανθρώπου που σας ανέφερα. Στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης γίνεται η μειώση των μισθών. Στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης έχουμε συνθετικές τροφές και συνθετικές εργασίες.
το όνομα της πράσινης ανάπτυξης έχουμε μείωση των αγροτικών καλλιεργειών. Ζούμε τον πολιτισμό των τεχνητών μεταμοσχεύσεων. Όλα πάνε να γίνουν εργαστηριακά, εργαστηριακή ζωή. Στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, στο όνομα της προστασίας όλων αυτών των πραγμάτων που αναφέρατε. Γι' αυτό λοιπόν η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το άλλο μισό της ζωής μας, δηλαδή το φυσικό μισό, το βιολογικό μισό, αυτό το οποίο ακόμη έχει μνήμη και ιστορία, επαναστατεί εναντίον αυτού του το άλλου μισού, το οποίο είναι το τεχνητό μισό και με το οποίο έχουν μπολιάσει τις νέες γενιές. Τα νέα παιδιά, τα οποία είναι 20-22 χρονών, δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο που θα αντιδράσουμε εμείς, οι οποίοι είμαστε πιο όριμοι στη ζωή. Έχουν ήδη περάσει σε μια φάση, και ας είναι απαισιόδοξο αυτό που λέω, σε μια φάση όπου οτιδήποτε έχει σχέση με την τεχνητή πραγματικότητα είναι εξοικειωμένο μαζί τους. Άρα λοιπόν το σύστημα ποντάρει στις νέες γενιές και σιγά σιγά μελλοντικά δίνει κάποιες χάρες σε αυτό το οποίο γίνεται στις αντιδράσεις, αλλά στόχος είναι οι νέες γενιές. Αυτές που είναι τώρα 18, 17, 20 και οι οποίες μεγαλώνουν σε αυτή τη τεχνητή πραγματικότητα και θα έχουν λιγότερες αντιστάσεις για αργότερα. Εάν δεν γίνει κάποιες αλλαγές, δεν γίνουν τώρα και δεν επιτευχθούν κάποια αποτελέσματα, το βλέπω πολύ δύσκολο πιο μετά. Και στα πλαίσια αυτά, το γεγονός, πριν δύο μέρες στη Γαλλία έγινε ένα δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα προσωπικότητων των πιο αγαπητών στη Γαλλία. Πρώτη η Μαρίν Λεπέν, επειδή την αναφέρατε, γι' αυτό βρίσκω την ευκαιρία, με 40%. Δεύτερος, ο Εντουάρτ Φιλίπ, θυμόσαστε, σας είχα μιλήσει πολύ συχνά, πολλές φορές για τον Εντουάρτ Φιλίπ, τον πρώτο πρωθυπουργό του Μακρόν, την πρώτη διακυβέρνηση του Μακρόν. Mm-hmm. Δεύτερος με 39%. Ακολουθεί μετά ο κύριος Ιορδάνης Μπαρδέλα, Τζον Μπαρδέλα, ο οποίος είναι ο αρχηγός του κόμματος της Λεπέν, με 37%. Ακολουθεί μετά η αδερφή της Λεπέν με 32%. Και σιγά σιγά πάνε όλοι. Στην πρώτη δεκάδα δεν υπάρχει ούτε ένας της αριστεράς. Ούτε ένας ο οποίος να είναι αγαπητός στην πρώτη δεκάδα. Αυτή η πρώτη δεκάδα μας δείχνει δύο στοιχεία. Πρώτον, την προς τη δεξιά στροφή, τη δεξιά αντίδραση αυτού του πρώτου μισού που σας είπα, το οποίο δεν θέλει ακόμη να χάσει την ιστορική του μνήμη, την ταυτοτική του συνείδηση, αλλά ταυτόχρονα σε αυτό το μισό δύο είναι οι πρωταγωνιστές που θα έρθουν τώρα και που θα ακολουθήσουν στις προεδρικές. Οι πρωταγωνιστές είναι ο Εντουάρτ Φιλίπ και η Μαρίν Λεπέν. Αν αυτά λέει η υψηλή διανόηση στη Γαλλία σε αυτό το δημοψήφισμα το ιδιότυπο, αντιλαμβάνομαι ότι οι ελίτ στη Γαλλία αρχίζουν και παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Μου λέει εδώ λοιπόν ο φίλος μου ο Κώστας από τις νήσους Φερόες. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Υπάρχει περίπτωση, επειδή υπάρχει ένας βρασμός από κάτω της κοινωνίας, να μας προκύψει μια νέα αρρώστια όπως COVID που θα ανακόψει τις εξελίξεις? Όλα υπάρχουν. Από τη στιγμή που υπάρχει η μάχη του συστήματος, το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή που έχει την εξουσία και θέλει να υποτάξει το άλλο μισό που σε αυτή την ανάλυση που σας έκανα, το οποίο ακόμη διατηρεί ιστορική μνήμη, είναι ικανοί να εφεύγουν τα πάντα για να μπορέσουν να καθυποτάξουν και να τελειώσουν κάθε αντίδραση αυτού του συντηρητικού ή απειρχιωμένου μισού. Έτσι το ονομάζουν αυτοί. Μάλιστα. Θεωρούνται ότι είναι απειρχιωμένο. Γιατί έχει τελειώσει. Ο Νικόλας λέει εδώ, καλημέρα κύριε Δαβέτα. Παρά την αντίσταση που περιγράφεται, το χάσμα μεταξύ των ελίτ και των λαών μοιάζει να γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Αυτό στην πραγματικότητα μήπως σημαίνει ότι οι ελίτ έχουν πάρει τις αποφάσεις τους για ολική ρήξη με τους λαούς και κατά επέκταση τον ορίζοντα υπάρχει μόνο ο αγώνας με κάθε τίμημα για την επιβίωση? Θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα συμφωνήσω σε αυτό το οποίο λέχτηκε για την ελίτ και τους λαούς. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω από πολλές πολιτικές επαφές που έχει τύχει να έχω στη ζωή μου, αυτού του είδους η ελίτ συμπεριφέρεται ως εξής. Όποτε γινόταν συζήτηση για λαούς, με κοιτάγαν παράξενα και μου έλεγαν ποιος λαός, τι θα πει λαός. Λαός δεν θα πει τίποτα. Τις αποφάσεις παίρνουν οι υπεύθυνοι πολιτικοί, αυτοί που διοικούν. Οι λαοί θα ακολουθήσουν με τον α ή β τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέχτηκε είναι σωστή ανάλυση.
οι ελίτ έχουν αποφασίσει με βάση αυτή τη νέα προοπτική που είναι ακριβώς η τεχνολογική εξέλιξη όπως ονομάζουν ή αλλιώς η τεχνητή ζωή, και σε αυτή την περίπτωση οι μεγάλες εταιρείες έχουν τεράστια κέρδη από αυτό το λεγόμενα διατροφικά, περιβαλλοντολογικά, όλα αυτά τα πράγματα που αναφέραμε, με αποτέλεσμα οι λαοί να μην έχουν άλλες αντιδράσεις παρά μαζικές ρήξεις. Αυτό βλέπουμε μπροστά μας. Είναι η μοναδική αντίδραση έτσι όπως εξελίσσεται. Γιατί και τα κόμματα δεν επιλέγουν έναν δρόμο ο οποίος να μην έχει συμβασμούς. Και τα κόμματα θα κάνουν συμβασμούς. Σκεφτείτε αυτό που έγινε στη Γαλλία. Σας το αναφέρω πριν από λίγο με το μεταναστευτικό. Θυμόσαστε την τελευταία μας συζήτηση ότι πέρασε το συντηρητικό, πέρασε ας πούμε η στροφή προς τον συντηρητισμό με προτάσεις της Λεπέν, τις οποίες υιοθέτησε ο Μακρόν, γιατί υποχρεώθηκε λόγω του ότι είναι μειοψηφία στο κοινοβούλιο. Τι έκανε ο Μακρόν? Έκανε ένα αίτημα στους σοφούς της Γαλλίας, οι οποίοι λόγω του συντάγματος έχουν το δικαίωμα να παρεύουν και να κάνουν σχόλιο πάνω στους νόμους. Το σχόλιο όμως είναι δεσμευτικό. Και τι αποφάσισαν οι σοφοί της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων είναι ο κύριος Λοράν Φάμπιους και όλοι αυτοί, οι οποίοι είναι από 90 χρονών και πάνω, και οι οποίοι έχουν άλλο είδος απόψεις, και δεν έχω τίποτα με τους ηλικιωμένους. Αυτοί λοιπόν αποφάσισαν ότι αυτές οι μικροαλλαγές προς τα δεξιά είναι αντισυνταγματικές. Και έτσι εκτέθηκε όλη αυτή η στροφή και δεν λειτουργούν αυτά οι μικροαλλαγές. Και τώρα ετοιμάζουν νέα προσπάθεια, θα το ακούσετε, νέους νόμους που θα προτείνουν για να δεσμεύσουν κοινοβουλευτικά αυτή την κατάσταση να μην επηρεάζεται με σοφούς. Δηλαδή ξανά από την αρχή ξεκινάει το μεταναστευτικό τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει. Όλοι σκέφτονται, μόνο αυτό να πω, τίποτα άλλο. Ναι. Όλοι έχουν μπροστά τους αυτή τη στιγμή ένα στόχο. Είναι οι ευρωεκλογές. Αυτός ο αγώνας που βλέπετε, αυτές οι υποχωρήσεις, οι θεαματικές που μοιάζουν στα λόγια, θα το δούμε στην πράξη, που έκανε ο κύριος Γκαμπριέλ Ατάλ με τις υποδείξεις του Μακρόν, αυτό ας πούμε η πάυση της σύμβασης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, κάποιες αλλαγές που έγιναν με την Ουκρανία, κάποιος αυστηρότερος έλεγχος που γίνονται στα fake βιολογικά προϊόντα και τα λοιπά, τα οποία σιγά ακούγονται. Τις αλλαγές που κάνανε με την Ουκρανία, 50 δις πακέτο τις στείλαν οι Βρυξέλλες χθες την ώρα που είχαν τους αγρότες απ' έξω, και σου λέει ο αγρότης, κάτσε ρε παιδιά, μας δουλεύετε, εδώ καίγεται η γούνα μας και εσείς ασχολείστε με χώρες. Κατεβάσουν τους δασμούς. Καλά. Εντάξει. Λέει εδώ κύριε Δαβέτα ο Νικόλας, συνεπώς με αυτά που λέτε, λέει κύριε Δαβέτα, επανέρχομαι σε κάτι που είχατε πει και παλιότερα. Και θέλω, λέει, να το μεταφέρετε του κύριου Δαβέτα. Επαναστάσεις των ενιών ή επαναστάσεις των δρόμων εδώ που έχουμε φτάσει? Οι επαναστάσεις των ενιών υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Οι επαναστάσεις των δρόμων είναι αυτές που μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είναι μια σαφής θέση. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, μήπως όλα είναι τεχνητά, δηλαδή πόλεμη, οικονομία, εισβολές, μεταναστευτικό, τα εξυπηρετήσουν ένα σχέδιο, ένα χάος που προκαλούν οι ελίτ για να μπορέσουν να ελέγξουν καλύτερα, ή πέφτουμε σε σενάρια συνωμοσίας? Όχι, δεν πέφτουμε σε σενάρια συνωμοσίας. Υπάρχει σίγουρα η έννοια της πρόκλησης, της προβοκάτσιας από τις ελίτ, αλλά υπάρχει ακόμη, σας είπα, ξεκίνησα την ανάλυση μου με δύο μισά. Το τεχνητό μισό, το οποίο ελέγχεται από τους ελίτ, και το άλλο τεχνητό μισό, το οποίο ακόμη δεν ελέγχεται. Και αυτό είναι ο φυσικός, ο βιολογικός εαυτός μας, ο οποίος ακόμη έχει ιστορική συνείδηση, ακόμη έχει πολιτιστική μνήμη. Αυτός ο εαυτός αντιδράει. Λέει ο Μάκης, έχω, λέει, μια ερώτηση. Εδώ λένε οι ηγέτες για την ΚΑΠ στους αγρότες, ότι χάρη σε αυτή ζείτε. Οι αγρότες λένε χάρη σε αυτή πνιγόμαστε. Η ουσία είναι ότι μέσω της ΚΑΠ κόβουν την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 60% κάτω, που είναι ήδη πολύ ισχνή. Μήπως το κάνουν επειδή η ενέργεια από τις μπαταρίες φτάνει για ένα τελάριο λάχανα? Σου λέει, ένα τελάριο λάχανα θα φάει όλη η Ευρώπη, τι να κάνουμε ρε παιδιά? Και αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Διότι εδώ υπάρχουν και Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι λένε, και επιστήμονες, οι οποίοι λένε πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Ένα ζευγάρι παπούτσια, δεν χρειάζονται άλλα, μία τέσσερις φέτες τοστ, μία φέτα καρπούζι, να μαζευτούμε λίγο. Αυτό είναι αλήθεια που λέγεται, που ακούσα, που μου είπατε τώρα. Πάμε για ένα είδος, θα σου το πω στα γαλλικά και θα το μεταφράσω. Σμικαρτιζασιόν. Τι σημαίνει αυτό? Το σμικ είναι το ελάχιστο εισόδημα.
το οποίο υπάρχει. Ας πούμε υπάρχει ένα ελάχιστο εισόδημα 1000 ευρώ για παράδειγμα. Εντάξει, πάμε για να έχουμε ένα σιγά σιγά αναλογικά ένα ελάχιστο εισόδημα για όλο τον κόσμο. Εκεί πάει η πορεία. Ελάχιστο εισόδημα σημαίνει βέβαια μείωση των καταναλώσεων, συγκεκριμένη διατροφή, συγκεκριμένος τρόπος ζωής, συγκεκριμένος τρόπος ταξιδιών, ένα είδος μαζικού τουρισμού και ούτω καθεξής. Εκεί πάμε. Εκεί πάνε. Άρα ο Μακρόν που σήμερα σε συνέντευξη τύπου ζητάει σειρά ευρωπαϊκών μέτρων υπέρ των αγροτών, λέτε ότι το κάνει εν ώψη των ευρωεκλογών. Όχι γιατί το πιστεύει. Όχι, εκεί κοιτάξτε, οι ευρωεκλογές είναι το κλειδί στη Γαλλία. Προσέξτε, είναι το κλειδί γιατί εάν οι δημοσκοπήσεις βγουν αληθινές και η Λεπέν και το κόμμα της κερδίσουν τις ευρωεκλογές και έχουν μια πλειοψηφία, ας το πούμε, ευρωβουλευτών, τότε σίγουρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, από την έννοια ότι θα υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα μπορεί να περάσει μια πολιτική που υπέρναγε τώρα. Άρα λοιπόν, όσο μπορούν να αποδομήσουν τη Λεπέν και γενικότερα και οποιοδήποτε άλλο μέρος της αντιπολίτευσης, θα το κάνουν. Οπότε η μάχη είναι για τις ευρωεκλογές. Θα ακουστούν πολλά και θα γίνουν λιγότερα. Λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος, καλημέρα κύριε Δαβέτα. Σήμερα έχεις μια ταβέρνα. Να πας βρε παιδί μου τρία τελάρα μπατζάρια, έχουν 500 ευρώ. Πρέπει να κόψεις συναλλαγματική στο σούπερ μάρκετ. Η φυσιολογική κανονική τιμή δεν θα έπρεπε να είναι πάνω από 25 ευρώ. Εν τούτης ο αγρότης δεν παίρνει τίποτα. Η ταβέρνα θα κλείσει. Θα πάρεις ένα επίδομα 200 ευρώ να ζεις 6 μήνες αν το πάρεις. Εδώ είμαστε, λέει, στην πράξη. Έτσι είναι, γιατί η ταβέρνα είναι ένας πολιτισμός. Έχει να κάνει με την επαφή των ανθρώπων, με το τραγούδι. Έχει να κάνει με μια ολόκληρη ιστορία πολιτισμού που έχει φτιάξει ο κόσμος μέσα στα χρόνια. Έχει να κάνει με τις μνήμες. Αυτό το πράγμα, τις μνήμες, τον πολιτισμό, της καθημερινότητας, θέλουν να το χτυπήσουν, να το αλλάξουν. Θέλουν να γίνουν να τρώμε έτοιμες τεχνητές τροφές από το σούπερ μάρκετ, να τρώμε fast food όπως γίνεται στην Αμερική στα γρήγορα με το σακουλάκι και να δουλεύουμε συνέχεια από το πρωί ως το βράδυ. Αυτός ο τρόπος ζωής είναι. Το να έχεις ταβέρνα σημαίνει ότι θα κάτσεις και 2 ώρες παραπάνω. Θα κάτσεις μέχρι τις 4 το πρωί και μέχρι τις 3. Θα φέρεις και την κιθάρα, θα τραγουδήσεις. Πάνε αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον στην Ευρώπη έχουν τελειώσει. Ο Νίκος από τη Ρόδο λέει. Ναι, καλημέρα. Έχω πολλά ερωτήματα ακροατών σήμερα. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από τη Ρόδο. Μήπως η τεχνική σχετικά με τη σύγχυση γύρω από τις έννοιες προόδου και του προοδευτισμού είναι απλή? Το μαχαίρι από μόνο του δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, εξαρτάται από τη χρήση. Αν με μια κιθάρα παίξω μουσική, η κιθάρα είναι καλή. Αν τη φέρω κολάρο σε ένα κεφάλι, η κιθάρα είναι κακή. Επομένως, η κακή χρήση και η υπερβολή βλάπτει. Μας κοπανάνε, κύριε Δαβέτα, λέει, τον προοδευτισμό στο κεφάλι, ενώ φροντίζουν να υπάρχει και το άλλο αρνητικό άκρο, η λεγόμενη γνήσια ακροδεξιά, για να μπορούν να ταυτίζουν οποιαδήποτε αντίδραση με αυτήν. Μήπως βρισκόμαστε, λέει, εδώ? Σωστό, σωστή παρατήρηση. Θα σας πω γιατί. Γιατί η πρόοδος, όπως αυτή η πρόοδος παρουσιάστηκε από το διαφωτισμό και μετά, είχε να κάνει με μέτρο τον άνθρωπο. Οποιαδήποτε λοιπόν τεχνική εξέλιξη και τεχνολογική αργότερα, είχε να κάνει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Τώρα η τεχνολογία ξεπερνάει τις ανάγκες του ανθρώπου. Η τεχνολογία γίνεται από μόνη της ένα «ον», μια ύπαρξη, αυθύπαρτη λειτουργία, αυθύπαρτη πρόοδος, η οποία ξεχνάει τον άνθρωπο και στο τέλος τι γίνεται, ο άνθρωπος είναι υποκείμενο ή και αντικείμενο, αν θέλετε, υπηρέτης, σκλάβος της τεχνολογίας. Άρα αυτός που χειρίζεται την τεχνολογία είναι λογικό να είναι αυτός ο οποίος θα τη χρησιμοποιήσει κατά το δικό του συμφέρον. Και αν πάει να γίνει κάτι πιο ανθρώπινο, πιο απλό, το οποίο να στηρίζεται σε συναισθήματα και σε συγκινήσεις, το βαράμε στο κεφάλι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όλη η ιστορία είναι η τεχνική να φτιάξει ανθρώπους χωρίς συναισθήματα, χωρίς συγκινήσεις, χωρίς ανθρωπιά. Η Εύα λέει καλημέρα στον κύριο Δαβέτα. Είναι αναμφισβήτητο ότι ζούμε ένα μεγάλο πόλεμο με τους ελίτ αυτού του κόσμου και τις πολυεθνικές και τις εταιρείες όπλων που χρηματοδοτούν τελικά τις χώρες μόνο για τον πόλεμο και όχι για τους αγρότες. Για να τρώμε σκουλίκια, ακρίδες, κατσαρίδες που θα παράγουν οι εταιρείες τους. Εδώ φτάνουμε, λέει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εγώ θυμόσαστε, σας είχα πει την τελευταία φορά, στην τελευταία μας συζήτηση, ετοιμαστείτε και αυτό που ονομάζουμε για την παγκοσμιοποιημένη διατροφή. Θα υπάρχει και διατροφική κρίση η οποία θα μας υποχρεώσει να τρώμε, γιατί λόγω θα λείψουν προϊόντα και τα οποία δεν θα μπορούν να παραχθούν και επειδή θα έχουμε ανάγκη από πρωτεΐνες,
Θα μας πούνε φάτε ακρίδες, φάτε κατσαρίδες, φάτε το ένα τ' άλλο, μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν πρωτεΐνες εκεί. Και γιατί υπάρχει, ας πούμε, ένα ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Δυστυχώς εκεί πάει το πράγμα και δεν έχει καθόλου συνωμοσία αυτά τα πράγματα. Είναι μια τακτική για την μετατροπή του ανθρώπου από φυσικό σε τεχνητό «ον». Επιμένετε σε αυτό. Αυτό βλέπω. Ναι. Ναι, επιμένω, γιατί εκεί πάμε. Τεχνοποιείται η ζωή μας, ακόμη και σε θέματα απλά καθημερινά. Τεχνοποιείται η φιλία, τεχνοποιείται ο έρωτας, τεχνοποιείται η αγάπη, τεχνοποιούνται τα πάντα. Προσέξτε τις σχέσεις των ανθρώπων. Θέλουν να ερωτευτούν ή θέλουν να χωρίσουν και απευθύνονται στο ίντερνετ. Έχει χαθεί η προσωπική επικοινωνία. Στο ίντερνετ σου λέει πήγαινε εκεί, θα βάσεις το τάδε site και θα βρεις φίλους. Ή θέλεις να χωρίσεις με κάποιον, πέταξε του ένα, δεν θέλω χωρίζουμε, δεν θα το δεις ποτέ. Τελειώνει η ανθρώπινη επικοινωνία. Το στοιχείο των συγκινήσεων που θα κοιτάς τα μάτια ο ένας τον άλλον, το στοιχείο της φιλίας και όλα αυτά έχουν αρχίσει πλέον να εξαφανίζονται και δεν είναι ρομαντικά αυτά που λέω. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Θέλω... Και αυτά τα χαρακτηριστικά αλλοιώνονται. Θέλω να το ενισχύσω λίγο ως σκεπτικό συζήτησης με ένα μήνυμα του φίλου του Νίκου, ο οποίος μου έχει επισυνάψει εδώ και δύο ανακοινώσεις από το Nature και το... Labiotech. Λέει λοιπόν το εξής. Θέλω να μεταφέρετε στον κύριο Δαβέτα που μίλησε για το βιολογικό μας εαυτό και τη συνείδηση. Το εξής. Αμερικανικό πανεπιστήμιο δημιούργησε in vitro οργανίδιο ανθρώπινου εγκεφάλου προκειμένου να το συνδέσει με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Σκοπός του εγχειρήματος είναι να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα της σειριακής επεξεργασίας των ψηφιακών δεδομένων και να μπορέσουν να εξομοιώσουν τον τρόπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα ο ανθρώπινος εγκέφαλος, γιατί για την ώρα οι υπολογιστές επεξεργάζονται σειριακά. Έτσι λέει θα καταφέρουν όχι μόνο να αυξήσουν την ταχύτητα και να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα που σήμερα θεωρούνται δυσεπίλητα, αλλά να δημιουργήσουν τεχνητή νοημοσύνη που έχει αυτοσυνείδηση, δηλαδή γνώση της ύπαρξής της, και άρα θα είναι εντελώς αυτόνομη. Έτσι είναι, και μάλιστα στα πλαίσια αυτά θα τους προχωρήσω παραπέρα. Αυτό το οποίο θέλουν είναι να μπορούν η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να αυτοαναπαράγεται. Να μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας προσφέρει ακόμη και νέα θρησκεία. Θα έχουμε νέες θρησκείες, θα έχουμε νέα χαρακτηριστικά, νέες εκκλησιαστικές παραδόσεις, θα έχουμε μια άλλου είδους μορφή, ας το πούμε, ιστορική ζωή, η οποία θα είναι πλέον τεχνητή ζωή. Αυτό το πράγμα μας οδηγεί σε τον πολιτισμό της αμνημοσύνης. Θα είμαστε πλέον αμνήμονες και δεν θα μπορούμε να έχουμε μνήμη, αλλά θα είμαστε καθαρά μέσα στη μνήμη των δεδομένων. Εκεί πάει η ζωή μας. Καταλάβατε, γι' αυτό και τα παιδιά γεννιόνται με ένα κομπιούτερ στο χέρι και είναι ευάλωτα σε αυτό που ονομάζουμε τεχνικό όνειρο, όνειρο της τεχνικής. Είμαστε ένας πολιτισμός των μεταμοσχεύσεων. Μου λέει ο Γιώργος εδώ από τα Πατήσια, εντάξει κύριε Δαβέταλη, αυτό το μοντέλο προσπαθούν οι Ελλήνες να το επιβάλλουν στο δυτικό αναπτυγμένο κόσμο και σε κάποιες άλλες αναπτυγμένες χώρες. Μπορεί να επιβληθεί στον υπόλοιπο κόσμο, Αφρική, Ασία? Πώς θα πιστούν δηλαδή στην εντομοφαγία όταν εδώ τα χωράφια δεν μπορούν να καλλιεργήσουν καλά-καλά? Πώς θα τεχνοποιηθούν οι λαοί του λεγόμενου τρίτου κόσμου? Κοιτάξτε, εδώ θα κάνω μια διάκριση. Σωστή η παρατήρησή του και το ερώτημά του, μια διάκριση. Σε κάποιες χώρες που ακόμη είναι όπως η Λατινική Αμερική ή ακόμη χώρες της Μέσης Ανατολής και τα λοιπά, ίσως να πάρει περισσότερο καιρό. Στην Ασία όμως, προσοχή, υπάρχει ήδη το κινέζικο δεδομένο. Ξέρετε, υπάρχει ένας αρχιτέκτονας στη Γαλλία που λέγεται Σον Ντόγκ, ο οποίος μπορεί να τον βρείτε, να τον ψάξετε. Σον Ντόγκ. Είναι απλό. S-O-N-G, Ντόγκ, D-O-N-G. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει ένα έργο το οποίο θεωρείται αριστούργημα και το οποίο μιλάει για την τεχνητή ζωή. Έχει φτιάξει το Μουσείο της Τεχνητής Ζωής και της Τεχνητής Φύσης, όπου όλα είναι τεχνητά. Άρα λοιπόν οι Κινέζοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι βάζουν μπροστά αυτό το τεχνητό όνειρο μέσα από τις προτάσεις τους. Είναι κυρίαρχοι στη μάχη για την νέα ζωή, τεχνητή ζωή, και μπορώ να πω ότι έχουν επηρεάσει το πολιτικό τους μοντέλο, και αυτός ο τρόπος σκέψης έχει επηρεάσει και τη Δύση, η οποία αρχίζει σε πολλά θέματα να κινεζοποιείται. Άρα η Ασία μέσω της Κίνας είναι διαφορετική περίπτωση από την περίπτωση όπως είναι η Λατινική Αμερική ή άλλες χώρες οι οποίες θέλουν πολύ περισσότερο χρόνο και δουλειά, αλλά
και αυτές, και αυτοί, και αυτές θα μπουν στο γενικό πλάνο. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, για το διατροφικό που είπατε, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι τα νοπά διατροφικά προϊόντα, τα νοπά, έχουν διπλάσιο πληθωρισμό από τα συσκευασμένα, ενώ τα νοπά έχουν λιγότερο κόστος εισρωών από τα συσκευασμένα. Δεν είναι τυχαίο, λέει αυτό. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Δαβέτας. Εκεί πάμε διατροφικά. Έτσι είναι. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι. Είναι και το θέμα της ταχύτητας. Επειδή έχουν βάλει πλέον το θέμα της ταχύτητας και μέσω του ίντερνετ, αλλά και γενικότερα η ταχύτητα είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, επειδή είναι κάτι το πολύ σημαντικό, γι' αυτό και αυτού του είδους οι δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή σου λέει τώρα εγώ θα ξοδέψω πόσο χρόνο για να μπορέσω να παράγω ένα προϊόν. Εγώ θα κοιτάξω να το παράγω το προϊόν με τον τεχνητό τρόπο που πάει γρήγορα. Άρα λοιπόν, αφού στόχος μου είναι η διατροφή μέσα από τα σούπερ μάρκετ και η ζωή μέσα από τα σούπερ μάρκετ, από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ τα οποία διεκδικούν ότι κατεβάζουν τις τιμές, ναι, σε αυτή την περίπτωση εγώ θα έχω τα προϊόντα τα οποία θα αγοράζεις εσύ γρήγορα για να μπορέσεις να πας γρήγορα στη δουλειά σου, να μπορέσεις να κάνεις όλα γρήγορα και είναι όλα έτοιμα. Αυτό το πρόβλημα, ξέρετε, το είχαμε στην αρχή της βιομηχανικής επανάστασης. Τότε που ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, το πρόβλημα της ταχύτητας και της παραγωγής. Δεν έχει φτάσει όμως στα όρια που έχει φτάσει σήμερα. Σήμερα τα έχει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Άρα και να κλείσουμε εδώ. Μου λέει η Εύα, μήπως λοιπόν κύριε Δαβέτα, συμμερίζεστε αυτό που λέει ο κύριος Δανέζης, ο Μάνος, ότι με την τεχνολογία τελικά μάλλον πάμε στο ανάποδο, αντί να μας υπηρετεί, θα την υπηρετούμε και μέσω αυτής θα υπηρετούμε και τα θέλω της ελίτ. Και πάμε, αυτό είναι αναντήρητο. Δεν το ξέρω, το έχει πει ο κ. Δανέζης, σωστό είναι. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα μιλήσω φιλοσοφικά, γιατί η φιλοσοφία είναι το αντικείμενό μου, η φιλοσοφία και η τέχνη. Σας έχω πει ότι το πρόβλημα της αρχαίας Ελλάδος και του γενικά του ανθρωπισμού, αυτό που ονομάζουμε humanities, ανθρωπισμός, ήταν το αριστοτελικό άριστον. Δηλαδή, το λέει και το όνομα, το τέλος, ο σκοπός του ανθρώπου είναι το άριστον. Το άριστον τι σημαίνει? Σημαίνει η εξέλιξη και η βελτίωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είχε κάποιο πρότυπο, το οποίο ήταν η φύση, και μέσω της φύσης μπορούσε να εξελιχθεί. Στη σημερινή εποχή, το άριστον είναι η τεχνική. Και όχι μόνο το άριστον είναι η τεχνική, και ο σκοπός είναι η τεχνική. Συνεπώς, αυτός που χειρίζεται την τεχνική κάνει τους ανθρώπους να είναι υποταγμένοι και υπηρέτες σε αυτούς που ελέγχουν την τεχνική, άρα δηλαδή σε αυτούς που ελέγχουν το άριστον, σε αυτούς που ελέγχουν το όνειρό μας. Λέει εδώ, ελπίζω να γίνει κατανοητός. Βεβαίως. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος που έστειλε το άρθρο για το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Αν δεις, λέει, τους κυρίους των επιστημονικών ανακοινώσεων, τους αρθρογράφους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Κινέζοι. Και επειδή μελετώ συχνά τέτοια paper, λέει, οι Κινέζοι στους τομείς βιοτεχνολογίας διαπρέπουν παντού, προς επίρρωση αυτών που είπε ο κύριος Δαβέτας για τον Κινέζο αρχιτέκτονα. Καταληκτήριο ερώτημα, και θέλω να κλείσουμε εδώ. Κύριε Δαβέτα, λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, ποιοι κυβερνούν την ανθρωπότητα, λέει η Κάρμεν? Αυτοί που έχουν τα χρήματα, αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα χρήματα για μια συγκεκριμένη τεχνολογική μετάλλαξη και μεταμόσχευση του βιολογικού όντως των ανθρώπων. Όμως υπάρχει ακόμη μια πηγή αντίστασης. Υπάρχει μια πηγή αντίστασης. Πέρα από το άλλο μισό που ανέφερα, υπάρχει μια διαχρονική αντίσταση, το οποίο δεν μπορούν ακόμη να το ελέγξουν. Αυτό είναι η τέχνη. Η τέχνη η οποία βγαίνει μέσα από τα βάθη του ασυνείδητου, του ατομικού και του συλλογικού. Ο άνθρωπος που κάνει τέχνη, όσο και αν θέλουν να του προτείνουν το NFT, δηλαδή αυτή την τεχνική γνώση της τέχνης, όσο και αν θέλουν να του προτείνουν τεχνικά εργαλεία, η τέχνη παραμένει μία βόμβα ατομική αλλά και βόμβα συλλογική εναντίον κάθε ελίτ η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να υποτάξει και να γίνει ταφεντικό. Κύριε Δαβέτα, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό και θα τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.